Στο πρώτο Eurogroup που πήγα, ο Σόιμπλε το είπε ξεκάθαρα. Ένα σημαντικό και ενδιαφέρον δόγμα Σόιμπλε. Όταν είχα προτείνει να βρούμε ένα κοινό τόπο μεταξύ του Μνημονίου και των δικών μας προτάσεων, είχε πει: η δημοκρατία και οι εκλογές δεν επιτρέπεται να αλλάζουν το οικονομικό πρόγραμμα μιας χώρας σε μνημόνιο. Και γύρισα και του είπα: αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο δώρο στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας. Γιατί και αυτοί πιστεύουν ότι οι εκλογές δεν πρέπει να αλλάζουν τις πολιτικές. Το δόγμα αυτό του Σόιμπλε, το δόγμα ότι η δημοκρατία είναι ένα δικαίωμα το οποίο το χάνεις όταν έχεις στοχεύσει, βρίσκεται στα θεμέλια, είναι ο λόγος για την αποδόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης. Αν ασφυξιούν οι χώρες μας, ασφυξιούν επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδομείται. Και αν αποδομείται η Ευρωπαϊκή Ένωση, αποδομείται επειδή οι χώρες μας ασφυξιούν. Και γιατί ασφυξιούν? Γιατί έχει επικρατήσει το δόγμα ότι η δημοκρατία είναι κάτι το οποίο απλώς πρέπει να το χρησιμοποιούμε ως λέξη για να μην το εφαρμόζουμε ως πράξη. Να σας θυμίσω τον ορισμό της δημοκρατίας που είχε δώσει ο Αριστοτέλης, ένας βορειοελλαδίτης κάποτε. Είχε πει ότι η δημοκρατία είναι το πολίτευμα στο οποίο την εξουσία έχουν οι φτωχοί. Γιατί οι φτωχοί εξ ορισμού είναι η πλειοψηφία. Η δημοκρατία σήμερα απλά θεωρείται ότι είναι μια διαδικασία την οποία επιτρέπουμε ή επιτρέπουν οι ελίτ να συνεχιστεί μόνο στο βαθμό που οι κάλπες βγάζουν το αποτέλεσμα το οποίο θέλουν οι ελίτ.